Χαιρετίζουμε τη σημερινή πανελλαδική απεργία των επαγγελματιών και παραγωγών στις λαϊκές αγορές, ενάντια στα αντιλαϊκά σχέδια της κυβέρνησης να διαλύσει το θεσμό των λαϊκών αγορών που θα έχουν αντανάκλαση και στη δυνατότητα της λαϊκής οικογένειας να προμηθεύεται με φρέσκα προϊόντα σε προσιτές τιμές. Και αυτές οι κυβερνητικές μεθοδεύσεις είναι για την κυριαρχία των μεγαλοεταιριών, αφού με πληστηριασμό θα αγοράζουν άδειες και όποιος έχει απόθεμα σε χρήμα θα έχει πολλούς πάγκους, αλίμονο σε αυτόν που παλεύει μόνο για το μεροκάματο. Αυτή είναι η ελεύθερη αγορά σας, το μεγάλο ψάρι να τρώει το μικρό. Βέβαια και Παγκόσμια Μέρα Υγείας σήμερα. Μέρα διεκδίκησης και αγώνα για την υγεία και τη ζωή του λαού. Χαιρετίζουμε τις μαζικές και πολύμορφες δράσεις έξω από τις πύλες των νοσοκομείων, όπου οι συνθήκες είναι τραγικές, με ελλείψεις σε προσωπικό, υποδομές και εξοπλισμό. Αποτέλεσμα της διαχρονικής πολιτικής, της υποχρηματοδότησης και της εμπορευματοποίησης του δημόσιου συστήματος υγείας. Έξω από τα νοσοκομεία, λοιπόν, στο πλευρό του λαού μας που δοκιμάζεται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, για μέτρα προστασίας της υγείας και της ζωής του. Είμαστε μαζί τους. Ωστόσο, η αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης δεν είναι μόνο στον τομέα της υγείας, αλλά κάνει κάτι περισσότερο. Χρησιμοποιεί την πανδημία για να περνάει μέτρα κόλαση για τους εργαζόμενους. Ήδη διέρευσε ένα ακόμα νομοσχέδιο, ανατριχιαστικό, με ανατροπές του αιώνα, όπως δίκαια ονόμασαν οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα τους, αφού καταργεί το 8ωρο, θεσπίζει 10ωρο, με πλήρη απελευθέρωση των ατομικών συμβάσεων, με απογείωση των υπεροριών ως και 150 ώρες. Μέτρα κόλαση για τη ζωή εκατομμυρίων εργαζομένων. Και βέβαια, ολοκληρώνοντας το χτύπημα στην απεργία που ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα που ετοιμάζει η κυβέρνηση αποτελεί αναγκαίο συμπλήρωμα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης, αυτό που προπαγανδίζεται και παρουσιάζει η κυβέρνηση, ενώ τα μέτρα που προβλέπονται αποτελούν τους όρους της ανάκαμψης που επιθυμούν κεφάλαιο και Ευρωπαϊκή Ένωση για ακόμα φτηνότερη εργατική δύναμη. Γι' αυτό τα στοιχεία δίνουν ότι η πανδημία αύξησε τον παγκόσμιο πλούτο. Οι πλούσιοι έγιναν πλουσιότεροι, συγκεντρώνοντας 13,1 τρισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένα μέσα σε 12 μήνες κατά 5,1 τρισεκατομμύριο. Πάνω δηλαδή από 12 φορές από το δημόσιο χρέος της Ελλάδας. Και μετά έρχεται ο κύριος Υπουργός να κατηγορεί το ΚΚΕ γιατί για τη φτώχεια των λαϊκών στρωμάτων αποκαλύπτουμε, ενοχοποιούμε και καταγγέλουμε το καπιταλιστικό εκμεταλλευτικό σύστημα. Αλλά και στην έκθεση της Τράπεζας Ελλάδας που δημοσιοποιήθηκε χτες, τι προβλέπει? Τσουνάμι πτωχεύσεων, και μέσα και εκεί συμπεριλαμβάνονται και αγρότες, και εκτείναξη της ανεργίας με την απόσυρση των μέτρων, καθώς και αύξηση φτώχειας και κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων τόσο μεταξύ των χωρών όσο και μεταξύ των οικοκυριών εντός των χωρών. Επίσημα στοιχεία. Και δεν είναι τα μόνα, γιατί η αγροτιά βράζει από τα οξυμένα προβλήματα που υπάρχουν. Αγροτοκτηνοτρόφοι διαδηλώνουν σε αρκετές περιοχές από την ανάρτηση των δασικών χαρτών, αποκαλύπτοντας τις πολιτικές ευθύνες της σημερινής και της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και όλων των άλλων αστικών κυβερνήσεων, ευθύνες από τη στρατηγική εμπορευματοποίηση της γης, τις τεράστιες αλλαγές στο χαρακτήρα και στη χρήση δασών και δασικών εκτάσεων που έχουν γίνει, τουριστικές επιχειρήσεις, βιομηχανία, ξενοδοχεία, οικισμοί και άλλα, χαρακτηρίζοντας
δασικές ιδιωτικές εκτάσεις που ήταν αγροτικές, τις καλλιεργούσαν και εγκαταλείφθηκαν για διάφορους λόγους, όπως η γερμανική κατοχή, ο εμφύλιος πόλεμος, η μετανάστευση, η αναζήτηση δουλειά στα αστικά κέντρα. Οι εκτάσεις που εσφαλμένα χαρακτηρίστηκαν δασικές, αφού οι ιδιωτικές μελετητικές εταιρείες που συνέταξαν τους χάρτες δεν έκαναν λόγο κόστους τις απαραίτητες αυτοψίες ή ακόμα και κρατικές δασικές εκτάσεις που εχερσώθηκαν και καλλιεργούνται για λόγους επιβίωσης ή ακόμα δασικές εκτάσεις που βόσκονται για πάνω από 40 με 50 χρόνια και που κινδυνεύουν να μην επιδοτηθούν και οι κτηνοτρόφοι να χάσουν ενισχύσεις, να στερηθούν το αγροτικό εισόδημα, αλλά ακόμα να απαιτηθεί και η επιστροφή επιδοτήσεων προηγουμένων χρονών. Μπορεί να δόθηκε παράταση. Αλλά με την τεράστια υποστελέχωση της δασικής υπηρεσίας αμφίβολο είναι το αποτέλεσμα. Γιατί τη γη τη θέλετε για ανεμογεννήτριες, για φωτοβολταϊκά, για τουριστικές επιχειρήσεις και τουριστικά χωριά και ούτω καθεξής. Και μπορεί να είναι θέματα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, αλλά αφορά και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αφού έχει άμεση σχέση με το εισόδημα των αγροτών, αλλά και το ύψος των ενισχύσεων. Και τώρα μας παρουσιάζεται αυτό το νομοσχέδιο ότι θα δώσει τέλος στα βάσανα των αγροτών από την εκμετάλλευση και τους εκβιασμούς των μεγαλεμπόρων και μεταποιητών, όταν αυτόν ακριβώς τα συμφέροντα στηρίζεται. Μάλιστα, ως αποδεικτικό στοιχείο μας λέει ο Υπουργός ότι ψηφίζεται από όλα τα κόμματα. Να σας πω για το ξεκλήρισμα μικρομεσαίων αγροτών, όλοι έχετε βάλει πλάτη, αλλά και το τρίτο μνημόνιο παρέα όλοι σας το ψηφίσατε, όπως και τις απαιτήσεις του ΩΣΑ για το γάλα μακράς διάρκειας, για το γιαούρτι με σκόνη που ήταν και είναι κατά των αγροτών, αλλά και την περασμένη εβδομάδα δεν ψηφίσατε οι περισσότεροι εκτός το ΜέΡΑ25 την ιδιωτικοποίηση του ελληνικού, όπως πριν λίγα χρόνια την παραχώρηση του μεγαλύτερου λιμανιού της Ανατολικής Ευρώπης και της χώρας του Πειραιά. Και να θυμίσω, σύμφωνοι είσαστε να δίνονται πάνω από 4 δισεκατομμύρια στο ΝΑΤΟ αντί να πηγαίνουν σε νοσοκομεία, σχολεία και άλλες λαϊκές ανάγκες. Έτσι είναι τα αστικά κόμματα, συμπλέεται και αυτό επιβεβαιώνεται και σε αυτό το νομοσχέδιο που εμείς καταψηφίζουμε. Προσθέσατε στο πρώτο άρθρο άλλη μια περίπτωση μετά την κατακραυγή, βάζοντας όριο τζίρο στον αγοραστή 500.000 ευρώ. Πάλι αφήνετε τους μισούς τουλάχιστον αγροτικούς συνεταιρισμούς απ' έξω, οι οποίοι είναι αγοραστές, αγοράζουν από τους αγρότες και μάλιστα μερικοί αργούν και να τους πληρώσουν πάρα πολύ. Πάλι λοιπόν δεν σημαίνει ότι και με αυτή την αλλαγή ότι προστατεύονται οι αγρότες. Για τρεις λόγους. Ο ένας είναι ότι παραμένει ο αγρότης πιο αδύναμος, με μειωμένη διαπραγματευτική ικανότητα. Αναλύθηκε. Είναι αυτό που είπε η συγγήτριά μας, η Μαρία Οικομινάκα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα η σχέση ανάμεσα σε δύο λύκους και η σχέση ανάμεσα σε λύκο και πρόβατο. Δεύτερον, παραμένουν οι πόρτες και τα παράθυρα στα άρθρα 3 και 4 που αναιρούν την προστασία από αθέμητες πρακτικές. Τις απενεχοποιούν και τις νομιμοποιούν. Και τρίτον, είναι γνωστό ότι από τα πρώτα αιτήματα που βάζει το αγροτικό κίνημα είναι κατώτερες εγγυημένες τιμές στα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα που θα ανταποκρίνονται στο κόστος παραγωγής, θα διασφαλίζουν εισόδημα επιβίωσης για μικρομεσαίους αγρότες, ώστε να παρέχουν φτηνά και ποιοτικά προϊόντα για τις λαϊκές ανάγκες, ενάντια στην κερδοσκοπία εμπόρων και βιομηχανιών. Βλέπετε πόσο γάγκρενα είναι και όμως το αγνοείτε. Όχι μόνο εσείς αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν η κυβέρνηση. Εγγυημένες τιμές, ποιοι έχουν τα μονοπόλια των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι μεγαλοεργολάβοι, στα διόδια και ούτε καθεξής. Για αυτούς έχετε εγγυημένες τιμές. Το νομοσχέδιο λοιπόν ρυθμίζει κυρίως σχέσεις μεταξύ χονδρεμπόρων, λιανεμπόρων, μεγαλεμπόρων και βιομηχάνων. Γιατί υπάρχουν προβλήματα σε αυτό το τομέα,
με τους χονδρέμπορους και τους βιομήχανους να διαμαρτύρονται για τις μεγάλες καθυστερήσεις στο σούπερ μάρκετ και τα γνωστά φαινόμενα με την πτώχευση αλυσίδων. Όπως διαμαρτύρονται και για άλλες πρακτικές που χρησιμοποιούν κυρίως τα σούπερ μάρκετ για να αυξήσουν την κερδοφορία τους, όπως τέλη που χρεώνουν για ένα καλό ράφι, ακυρώσεις παραγγελιών κλπ. Ωστόσο, αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο την εμπορική συναλλαγή ανάμεσα σε δύο επιχειρηματικούς ομίλους με τζίρους τεράστιους δεκάδων και εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ και την εμπορική συναλλαγή απ' την άλλη ανάμεσα σε μια τέτοια επιχείρηση, σούπερ μάρκετ ή γαλακτοβιομηχανία και ένα μικρομεσαίο κτηνοτρόφο ή έναν μικρό προμηθευτή. Η μεγάλη επιχείρηση το μονοπόλιο κρατάει στο χέρι τον παραγωγό με διάφορους τρόπους, όπως οι εκβιασμοί ότι η παραγωγή του θα μείνει αδιάθετη, η σκόμιση φθηνότερων πρώτων υλών από το εξωτερικό, η απέτηση για διάφορες πιστοποιήσεις και προδιαγραφές στα πλαίσια του λεγόμενου ποιοτικού ελέγχου και άλλες μεθόδους. Και βέβαια, δεν είναι μόνο το ζήτημα των καθυστερήσεων των πληρωμών, αλλά και το ζήτημα των εξευτελιστικών τιμών, για το οποίο το νομοσχέδιο δεν προβλέπει τίποτε, γιατί αυτό στον καπιταλισμό το λύνει η αγορά. Δηλαδή, τα μονοπόλια που εκβιάζουν και στραγγίζουν τους μικρομεσαίους αγρότες. Τους αναγκάζουν να πουλούν φτηνά την παραγωγή, και οι εργαζόμενοι τα λαϊκαστρώματα να αγοράζουν ακριβά και δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους. Θεωρούμε λοιπόν ότι το παρόν νομοσχέδιο λειτουργεί σαν τροχονόμος μεταξύ μεγαλομπόρων και αλυσίδες σούπερ μάρκετ και σε καθυστερήσεις αποπληρωμών μεταξύ τους και όχι μεταξύ αγροτών και εμπόρων ή μεταπίτων όπως το παρουσιάζεται. Εξάλλου, και εκεί που εφαρμόζεται η ευρωοδηγία, όπως η Ισπανία, αν και συγκεκριμένες ρυθμίσεις παρουσιάστηκαν από τη σοσιαλδημοκρατική ισπανική κυβέρνηση σαν μέτρα στήριξης μικρομεσαίων αγροτών και τιμών, με τα οποία αυτοί διαθέτουν τα προϊόντα τους σε εμπόρους και βιομήχανους, ωστόσο, κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση, κάτι που επισημαίνουν πολλοί αγροτικοί φορείς στην Ισπανία. Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι οι ανάγκες των μικρομεσαίων βιοπαλλεστών αγροτών δεν χωρούν στις αποφάσεις κυβερνήσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους θεσμούς τους. Γι' αυτό λύση απέναντι στην ανισότητα και βαρβαρότητα του καπιταλιστικού εκμεταλλευτικού τρόπου παραγωγής και σε αυτό το τομέα είναι το κρατικό εμπόριο. Ο κεντρικός επιστημονικός σχεδιασμός για την κοινωνικοποιημένη και συνεταιριστική παραγωγή με κρατική τιμή για τη συγκέντρωση του κάθε προϊόντος από το κράτος και διανομή μέσω του κρατικού εμπορίου σε προσιτές τιμές όλη την κοινωνία. Και βέβαια εξασφαλισμένο εισόδημα για όλους. Με μια τέτοια οργάνωση δεν θα υπάρχει ούτε εκβιασμός, ούτε εκμετάλλευση, ούτε ανοιχτές τιμές, ούτε απληρωσιές. Τέτοιες λύσεις όμως δεν χωρούν στο εκμεταλλευτικό βάρβαρο σύστημά σας. Και τελειώνοντας, ξαναθέτω το θέμα για τους απολυμμένους με δικαστική απόφαση έμπειρων εκτιμητών από τον ΕΛΓΑ, ενώ τους χρειάζονται. Υπάρχουν πολύ μεγάλες ελλείψεις και ανάγκες και ειδικά μετά το μεγάλο παγετό που χτύπησε το Μάρτι μήνα. Είναι απώλεια για αγροτιά και ΕΛΓΑ. Τουλάχιστον δεσμευτείτε ότι θα έχουν σε προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ αυξημένη μοριοδότηση και φυσικά εκβάθρον αλλαγή του νόμου του ΕΛΓΑ. Σε καμιά περίπτωση δεν αποζημιώνει 100% ούτε ακόμα και στη μεγάλη καταστροφή της καρδίτσας.